Σχετικό ρεπορτάζ. Την αρχή έκανε η Γεωργία Μακάκη με ένα αναλυτικότατο ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, εδώ στον όμιλο της Cree TV. Αναφέρομαι στο master plan και στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής αναφορικά με την προστασία και την ανάδειξη των ενετικών τυχών. Εμείς συνεχίζουμε, πήραμε σκητέλα από το δελτίο, δίνουμε συνέχεια. Η Βάλια Μπούη βρίσκεται στα ενετικά τύχη μαζί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, προκειμένου να μας βάλουν στο κλίμα. Την καλησπέρα μας. Βάλια, καλησπέρα. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα και από εμάς. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Στα ενετικά, στο ύψος του προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα συγκεκριμένα. Έχουμε θέα και τα όμορφα ενετικά τείχη, έχουμε θέα και τη θάλασσα. Σε ένα από τα σημεία που ο Δήμος έχει βάλει σκοπό, έχει βάλει στόχο να αναδείξει και να, μέσα από έναν οραματικό συγκροτημένο σχεδιασμό, να αλλάξει ριζικά την εικόνα. Μία εικόνα που σίγουρα οι Ηρακλειώτες, οι Δημότες, Έλληνες, ξένοι επισκέπτες θα μπορούν να την απολαύσουν τους προσεχείς μήνες, καθώς ήδη το master plan έχει εγκριθεί, έχει μπει το έργο στη διαδικασία μέσω του ΕΣΠΑ. Τον επόμενο μήνα θα μπει και η υπογραφή της σύμβασης. Οπότε είναι θέμα λοιπόν λίγων εβδομάδων να ξεκινήσουν επισήμως τα έργα, προκειμένου τα ενετικά τείχη, τα οποία έχουν την ευκαιρία στην κατάσταση βεβαίως που βρίσκονται σήμερα, στην όποια κατάσταση βρίσκονται σήμερα, να τα απολαμβάνουν οι Ηρακλειώτες, απολαμβάνοντας τον περίπατό τους, απολαμβάνοντας κάποιες εκ των δραστηριοτήτων εδώ πέρα, να αλλάξουν λοιπόν ριζικά εικόνα. Πάμε να δώσουμε τη σκητάλη στον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων πρασίνου και καθημερινότητας, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, προκειμένου να μας δώσει μια εικόνα αναλυτική για την αλλαγή λοιπόν σε ένα από τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο οχυρωματικό έργο της Ανατολικής Μεσογείου, το καλύτερα σωζόμενο. Έτσι ακριβώς. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και στους τηλεθεατές μας. Ένα οραματικό έργο, αλλά να το πούμε έτσι με απλά λόγια, ήρθε η ώρα τα ενετικά τείχη να αποκτήσουν το ρόλο που αξίζουν για τη ζωή των δημοτών και των επισκεπτών. Έχουν όλα τα χαρακτηριστικά και το μέγεθος και την επιβλητικότητα, αλλά και το χώρο, τον διαθέσιμο, ώστε να είναι ένα πασπαρτού τόσο για το πράσινο, όσο και για τον ήπιο αθλητισμό, αλλά και για τον τουρισμό. Και αυτή είναι η λογική με την οποία σχεδιάσαμε τη μελέτη και στη συνέχεια εντάξαμε το έργο στο ΕΣΠΑ. Να σας πω έτσι περιγραφικά ότι κάναμε μια πρώτη προσπάθεια με τη συντήρηση που έγινε προ 2 ετών περίπου και όλοι οι Ηρακλειώτες απολαύσανε μέσα στον καιρό της καραντίνας αυτό τον ανοιχτό χώρο πολιτισμού. Τώρα προχωράμε ένα βήμα παραπέρα ώστε να αποκτήσει μια άλλη επίστρωση η περιπατητική διαδρομή, να είναι πιο κατάλληλη για τζόκινγκ, για ποδήλατο, να έχουμε 2 χώρους αναψυκτηρίων ώστε να μπορεί να καλύπτεται και η βασική ανάγκη του περιπατητή και του επισκέπτη και να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πληροφοριακή σήμανση ώστε κάθε επισκέπτης να αντιλαμβάνεται περί τίνος πρόκειται. Θα γίνεται αναβίωση σε μνήμες και σε αρώματα του κριτικού τοπίου ώστε να είναι ένα ανοιχτό σχολείο όλο το μνημείο των ενετικών τυχών. Και σίγουρα, κύριε Αναστασάκη, μιλάμε για μια παρέμβαση αισθητική και περιβαλλοντική. Φυσικά. Αντάξια της αξίας των τυχών. Αυτό ελπίζουμε. Ένα έργο πολύ μεγάλο, 4 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα υλοποιήσουμε σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία. Έχει τη λογική της φύτευσης περίπου σε 38 στρέμματα, ένα πολλαπλάσιο νούμερο του Πάρκου Γεωργιάδη, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Και η όλη δομή της διαδρομής θα είναι ως ένα ανοιχτό σχολείο. Δηλαδή θέλουμε ο επισκέπτης να καταλαβαίνει σε κάθε σημείο την ιστορικότητα του χώρου, να βλέπει ουσιαστικά φύτευση που να προέρχεται από την Κρήτη, είναι ούτως ή άλλως χαμηλή, θα είναι όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, βότανα, χαμηλή φύτευση που θα παραπέμπει στο κρητικό τοπίο και θα υπάρχει και η αναγκαία πληροφόρηση που θα είναι χρηστική. Αντιδήμαρχε, καταλαβαίνω ότι πόλης. Ο χαρακτήρας των παρεμβάσεων, βέβαια, λόγω και της φυσιογνωμίας και της ιστορικότητας του μνημείου και της περιοχής, είναι ήπιος από τη μία. Φυσικά. Και από την άλλη, βέβαια, γιατί καθυστερήσαμε τόσα χρόνια γενικά να προχωρήσουμε στην ανάδειξη? Πού κολούσε η παρέμβαση? Θα είμαι ειλικρινής όπως πάντα. Είχε χαλάσει η σχέση με το Υπουργείο Πολιτισμού. Από το 2009
και μέχρι το 2016 που εγκρίθηκε το Master Plan, επί της ουσίας δεν υπήρχε σύνδεση μεταξύ των δύο φορέων ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Το δεύτερο, αυτό αποκαταστάθηκε όπως προανέφερα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το μέγεθος του μνημείου. Είναι τεράστιο, 350 στρέμματα. Σκεφτείτε ότι το πάρκο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είναι 210. Άρα εξορισμού απαιτεί πάρα πολύ υπομονή, δύσκολες μελέτες και πάρα πολλά εκατομμύρια ώστε να φτάσει σε μια καλή κατάσταση. Ξεκινήσαμε βήμα-βήμα. Πρώτα ο σχεδιασμός. Μετά είδατε να φτιάχνουμε τις παιδικές χαρές γιατί θέλαμε να φέρουμε πρωτίστως τα παιδιά ξανά στο μνημείο. Πέτυχε το εγχείρημα. Μετά πήγαμε σε μια ήπια συντήρηση ώστε να μην αναφερόμαστε πάντα σε μελλοντικά έργα τα οποία δυσπιστεί ο κόσμος και δικαίως. Κάναμε ένα αξιοπρεπές πέρασμα από όλο το μνημείο των Ενετικών Τυχών και ξαφνικά άρχισε να έρχεται ξανά ο κόσμος. Κάναμε τη φύτευση 7 στρεμμάτων στα πρανή των Ενετικών Τυχών. Φτιάξαμε την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, η οποία παραδόθηκε σε χρήση προ λίγων ημερών. Και τώρα είμαστε σε θέση να μπορούμε να ανακοινώσουμε την έναρξη πολλών διαφορετικών έργων. Το πρώτο εκ των οποίων είναι αυτή η περιπατητική διαδρομή, η ανάπλασή της, 3,5 χιλιόμετρα, άνετος περίπατος, τρέξιμο, με ασφάλεια, με επαρκή φωτισμό, γιατί σήμερα δεν είναι επαρκής. Αντιδήμαρχε, πρέπει να βάλετε στην ατζέντα και τη φύλαξη, βέβαια, με κάποιο τρόπο. Πολύ σωστά. Γιατί ξέρετε, πάμε να φτιάξουμε κάτι, ωστόσο να το διαφυλάξουμε και να το προστατεύσουμε. Έχουμε προνοήσει και γι' αυτό θα σας πω ότι θα υπάρχουν θερμικές κάμερες πάνω στο μνημείο, ώστε να μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτό αν υπάρχει παρουσία σε ακατάλληλες ώρες, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος στο μνημείο, ας πούμε, μετά τα μεσάνυχτα να είναι ανοιχτό. Θα πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά, αν θέλουμε να το διαφυλάξουμε και να μην πάει στο βρόντο ένας τόσο μεγάλος κόπος που θα γίνει. Και θεωρώ ότι θα το αγκαλιάσουν και οι δημότες, γιατί όπως έδειξε και η εμπειρία μας τα προηγούμενα χρόνια, όταν φτιάξαμε 65 χώρους αναψυχής για παιδιά, οι ίδιοι οι δημότες, οι ίδιες οι οικογένειες είναι αυτές που προστατεύουν και τη δημοτική περιουσία. Γιατί ξέρουν ότι αυτό το χρειαζόμαστε για να μπορούμε να ζούμε και να είμαστε χαρούμενοι στην πόλη μας. Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα. Είναι 15 μήνες το χρονοδιάγραμμα. Θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε έγκαιρα, γιατί είναι ένα έργο που μπορεί να γίνει αρκετά εύκολα. Δεν εμπλέκεται με κυκλοφοριακά ζητήματα, με τη λειτουργία καταστημάτων. Άρα μπορεί ο εργολάβος, εφόσον είναι συνεπής, να απομονωθεί και να δουλέψει απρόσκοπτα. Ούτε οι εργασίες από τεχνικής άποψης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες. Και θα τα καταφέρουμε, γιατί αξίζει τον κόπο. Και ταυτόχρονα, μέχρι να τελειώσει αυτό το έργο, θα έχουμε επέμβει και σε άλλο ένα μεγάλο σημείο των Τυχών. Μπορείτε να το δείτε και από εδώ που στεκόμαστε, στην οδό Εφόδου. Ένα πάρκο 10 στρέμματα, στο οποίο θα μπει ένα μεγάλο skate park, υπαίθριο γυμναστήριο, μια πολύ μεγάλη παιδική χαρά αντίστοιχη με αυτή που έχουμε στον Ευκάλυπτο, ώστε όχι μόνο στο υπερυψωμένο κομμάτι, αλλά και σε αυτό που είναι επαφή με τα καμίνια, να μπορεί να βρει κάποιος ένα πεδίο δραστηριότητα. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Διάθεσή σας. Να τρέξει ο σχεδιασμός, έναρξη εργασιών βέβαια και τις σχετικές υπογραφές. Λοιπόν, να είστε καλά, να ευχαριστήσουμε και τη Βάλια Μπούη. Βάλια, και βέβαια. Βέβαια, Νίκο, αν μου επιτρέπεις μία τελευταία κουβέντα, ναι. Ότι ολοκληρώθηκε μόλις πριν από μία εβδομάδα, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, και το πολύπαθο έργο της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ναι. Μπορούμε να το δούμε άλλωστε, και έτσι λοιπόν η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά. Έχει αποκατασταθεί. Έχει αλλάξει. Μάλιστα. Και σε αυτή την κυκλοφοριακή οδική αρτηρία εντελώς όψη. Να είσαι καλά, Βάλια, τα λέμε και στη συνέχεια μαζί, θα κλείσουμε την εκπομπή από το κέντρο του Ηρακλείου.